Η πρώτη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε, καταρχάς να πούμε πως έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος. Το όνομα. Όπως σας είπα, είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος, Κωνσταντίνος Σύμψης. Ωραία. Και το ερώτημα, που, το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε, πώς η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος βρίσκεται εδώ, σε αυτό το πολύ σημαντικό φεστιβάλ, και τι έχει να πει για αυτό το φεστιβάλ ακριβώς το οποίο παρίσταται. Ο στόχος μας και ο λόγος που μας καλέσαν είναι η προσβασιμότητα των κοφών, που είναι μέσω των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, να μάθει ο κόσμος και να ενημερώσει, και επίσης οι κοφοί να έχουν πρόσβαση, ούτως ώστε να μάθουν και οι ίδιοι σε περιπτώσεις ανάγκης πώς μπορούν να βοηθήσουν. Και στην προηγούμενη ομιλία που έκανε ο κύριος Πρόεδρος, μίλησε για την γλώσσα πλέον των κοφών και την αναβάθμιση την οποία είχε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Για πολλά χρόνια εμείς διεκδικούσαμε την αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Εδώ στην Ελλάδα υπήρχε ένα κενό, και με την ευκαιρία το Σεπτέμβριο που υπήρξε ένας καινούριος νόμος στη Βουλή, ψηφίστηκε, και μέσα υπήρξε μια νομοθεσία σε σχέση με τη σύμβαση του ΟΗΕ, όπου αναγνώρισε την ελληνική νοηματική γλώσσα ως ισότιμη γλώσσα με την ελληνική. Έτσι λοιπόν δίνει το δικαίωμα στους κοφούς να έχουν ισότιμη πρόσβαση με όλους, και μέχρι τώρα το κράτος να διεκδικεί στα δικαιώματά τους και να τα εφαρμόσει. Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ευχάριστο γεγονός, κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να μας πείτε επίσης και δύο λόγια για το τι είναι η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος, ποιοι είναι οι στόχοι της και ποια τα μελλοντικά σχέδια τα οποία έχετε. Η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος δημιουργήθηκε το 1968 και ο στόχος της είναι τα δικαιώματα των κοφών, η προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Το δικαίωμά τους στην επικοινωνία, να έχουν διερμηνία μέσα στα πανεπιστήμια, στην εκπαίδευση, και πολλοί άλλοι στόχοι. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι η πρόσβαση των κοφών να είναι ισότιμη με εκείνη των ακουόντων. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε διάφορες δραστηριότητες, και είμαστε ένας συνδικαλιστικός φορέας, η Ομοσπονδία, και αυτό σημαίνει ότι διεκδικούμε τα δικαιώματα των κοφών και έχουμε στόχο να ανοίξουμε την πρόσβαση ούτως ώστε να έχουν ίσα δικαιώματα με όλους. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς.